Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μας, η οποία έχει κατατεθεί εδώ και αρκετό καιρό, αφορά στο Καφταντζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά της χώρας μας. Και τη σχέση του βεβαίως με τον κλασικό αθλητισμό που αποτελεί, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσει και η κυρία Πρόεδρος, ο κλασικός αθλητισμός αποτελεί το α και το ω του αθλητισμού. Αυτό λοιπόν το Καφταντζόγλιο στάδιο, κύριε Υπουργέ, το οποίο αποτελείται από το κεντρικό στάδιο και το βοηθητικό του, δίπλα ακριβώς για όσους γνωρίζουν, αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ακόμα πάρα πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του απέναντι στον κλασικό αθλητισμό της πόλης, όπως είπαμε, και της Βόρειας Ελλάδας. Και ναι, μεν, μετά από συντονισμένες προσπάθειες εκεί του ΣΕΓΑΣ της Θεσσαλονίκης, αποκαταστάθηκε το χόρτο και το προπονητήριο, ο ειδικός τάφτας του βοηθητικού. Αποκαταστάθηκε και το χόρτο στο κεντρικό στάδιο, όμως υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορεί να γίνει κανενός είδους προπόνηση. Είναι επικίνδυνο για τους αθλητές στο κεντρικό στάδιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα στάδιο στο οποίο αθλούνται πάνω από 2.000 αθλητές από περίπου 50 σωματεία, καταλαβαίνουμε το συνοστισμό που γίνεται εκεί, την αδυναμία ουσιαστικά να αθληθούν από την ώρα που το ταρτάν του κεντρικού σταδίου δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορούν όλοι αυτοί οι αθλητές να συγκεντρωθούν μόνο στο βοηθητικό. Σημειώνω εδώ ότι υπάρχει και το κλειστό, ένα μικρό κλειστό, ακριβώς πίσω από το κεντρικό στάδιο, που και εκείνο βεβαίως για τις περιπτώσεις της κακοκαιρίας και εκείνο είναι πολύ μικρό και δεν χωράει τους αθλητές. Το ταρτάνο πλαστικός τάπητας του κεντρικού σταδίου είχε ξεκινήσει να γίνεται από την περασμένη άνοιξη, σταμάτησε όμως ξαφνικά τον Αύγουστο λόγω των βροχών. Εντάξει, δεν βρέχει συνέχεια, κάποια στιγμή σταμάτησαν οι βροχές και δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα πότε θα γίνει αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν ένα ρυθμό εκεί οι αθλητές. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Και σήμερα, από μια αντίστοιχη σύσκεψη εκεί του ΣΕΓΑ στην πόλη, και πάλι νομίζω ότι ακούστηκε ο κόδωνας του κινδύνου εκεί και των προβλημάτων του σταδίου. Και η ερώτησή μας είναι τι θα κάνει η δική σας κυβέρνηση, διότι εσείς είστε τώρα στην εξουσία σε σχέση με το Καφταντζόγλιο στάδιο και το ρόλο που πρέπει να επιτελέσει. Ευχαριστώ.